Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, σήμερα είμαι στο χωριό, στην όμορφη Σιλίγου και έχω τη χαρά να φιλοξενώ το Chef Άντρο που θα μας κάνει μια γιορτινή συνταγή. Και όπως βλέπετε δίπλα μου και η εξαδέρφη μου η Μαρία είναι στο χωριό. Ωραία παρέα. Θα κάνουμε και ωραία φαγητά. Σίγουρα. Άμα έχεις καλή παρέα, όλα είναι ωραία. Βεβαίως. Να χαιρετήσω και εγώ με τη σειρά μου. Σήμερα θα σας κάνουμε ένα γιορτινό κοτόπουλο. Το κοτόπουλο είναι ένα φαγητό το οποίο και λόγω του ότι είναι οικονομικό φαΐ, είναι μόνο 3 ευρώ το κιλό, μπορούμε να το παρουσιάσουμε σε ένα γιορτινό τραπέζι και εμείς σήμερα θα το κάνουμε ξεκοκαλισμένο και γεμιστό, το οποίο μπορεί να το παρουσιάσουμε φέτες. Ναι. Επίσης, μέσα στο ταψί μας θα κάνουμε και γκρέιβι με αρωματικά λαχανικά που έχουμε στη διάθεσή μας. Να το πούμε πιο εύκολα, γκρέιβι, ναι. Μια σάλτσα. Ναι, το γκρέιβι είναι η σάλτσα ψητού. Ψητού, okay. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, και θα... Οπότε θα δούμε και το πλήρες ξεκοκάλισμα του κοτόπουλου. Βεβαίως, βεβαίως. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα filleting knife. Αυτό ένα είναι μαχαίρι. Για να ξεκοκαλίσουμε το κοτόπουλο μας. Θα αφαιρέσουμε τα εντόστια, τα οποία προσωρινά θα τα βάλουμε μέσα σε ένα πιατάκι. Η πρώτη μας δουλειά, όποτε χρησιμοποιούμε κοτόπουλο, πρέπει να αφαιρέσουμε το κομμάτι από τον ποπό του κοτόπουλου, το οποίο είναι ιδιαίτερα τοξικό. Θα το βάλουμε κάπου προσωρινά, θα το πετάξουμε μετά. Λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε στο κοτόπουλο μας τώρα, είναι να αφαιρέσουμε όλα τα κόκκαλα, και ο τρόπος είναι πολύ απλός. Πρώτα θα αφαιρέσουμε τα κοκκαλάκια από τις φτερούγες και δεν χρειαζόμαστε μαχαίρι για αυτήν τη φτερούγα. Θα τα αφαιρέσουμε τα κοκκαλάκια εύκολα όπως το είδετε και θα αφαιρέσουμε και την αγαπούλα και την άκρη της φτερούγας. Με τον ίδιο τρόπο θα αφαιρέσουμε τα κόκκαλα από την άλλη πλευρά και από εδώ. Βλέπεις, Μαρία, πώς καίνω. Και ευκήκαν εντελώς καθαρά, χωρίς να σπαταλήσουμε τίποτε. Είναι κοριτσάκι. Στη συνέχεια θα ανοίξουμε το κοτόπουλο μας από τη μέση, να ανοίξουμε το φιλέτο για να αφαιρέσουμε όλο το κρέας. Λοιπόν, πρώτα θα ανοίξουμε την πέτσα μπροστά, θα τοποθετήσουμε το μαχαίρι μας μέσα και θα πάμε κοντά στο στέρνο. Και, μια πλευρά του στέρνου. Και από την άλλη. Και από την άλλη. Και το μαχαίρι μας πάει μόνο πάει από μπροστά, από προς, τα μπροστά προς τα πίσω. Καμία άλλη κίνηση. Και θα αφαιρέσουμε το κρέας έτσι όμορφα. Θα περάσουμε μέσα από την κλείδωση στον ώμο. Θα κάνουμε το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Το μαχαίρι μας πάει προς τα πίσω. Έτσι προς τα κάτω. Να έβρουμε την κλείδωση του ώμου. Τώρα θα κρατήσουμε το κοτόπουλο μας ανάποδα και θα αρχίσουμε να αφαιρούμε την πέτσα από τη ράχη. Τόσο απλό. Έτσι. Και το μαχαίρι μας πάει πάντοτε από μπροστά προς τα πίσω. Σε καμία περίπτωση δεν έρχεται αντίθετα. Λοιπόν, τώρα θα το ανοίξουμε έτσι προς τα κάτω. Ευκολία. Την πέτσα θα την κόψουμε για ευκολία μας. Θα αφαιρέσουμε το oyster. Το oyster είναι το στρίδι, είναι ένας μικρός μυς. Είναι το πιο νόστιμο, η πιο νόστιμη μπουκιά από το κοτόπουλο. Θα αφαιρέσουμε και από την άλλη πλευρά με τον ίδιο τρόπο. Πάμε κοντά στο κόκκαλο, περνούμε μέσα από το στρίδι. Αφαιρούμε το κόκκαλο. Τον κόψε μου τον αφή. Να το φύγουμε, διότι θα το χρειαστούμε ούτως ή άλλως. Έχει και ένα γάτο δάμε που περιμένει. Σε κάποια φάση, νομίζω ο γάτος θα απαγοητευτεί. Να του δώσουμε όμως ένα κομματάκι να φάει. Λοιπόν, αυτό είναι το κόκκαλο που έμεινε, το οποίο θα το κάνουμε σάλτσα ψητού μέσα στο ταψί μας. Ωραία. Λοιπόν, προσωρινά να φύγει. Έχουμε το κοτόπουλο μας εδώ. Τώρα θα αφαιρέσουμε τα κόκκαλα από τα πόδια. Πάντα είπαμε ότι αφαιρούμε το κόκκαλο το κάτω πρώτα. Γιατί άμα αφαιρέσουμε το πάνω, είναι δύσκολο να το αφαιρέσουμε εκείνο. Λοιπόν, θα το κάνουμε μία τομή εδώ και θα το βάλουμε αντίθετα. Σε τούτη την περίπτωση θα αφαιρέσουμε και το κοκκαλάκι το τελευταίο. Κάτι που όταν... Σε άλλες περιπτώσεις δεν το αφαιρέσουμε. Ναι. Τώρα θα βγάλουμε το
το κόκκαλο του νερού. Έτσι, τόσο εύκολα. Έχουμε και κυνηγούς σήμερα, είναι Κυριακή. Λοιπόν, έτσι, έχει και έναν τραγανό. Εδώ θα αφαιρέσουμε και το τραγανό και θα αφαιρέσουμε και το βοηθητικό, το κοκκαλάκι, ένα pin bone. Μικρό. Μικρό, το οποίο δεν θέλουμε να μείνει μέσα στο φαΐ. Και να το βρίσκουμε σαν έτσι, λοιπόν. Έτσι που το ένα πόδι είναι αφαιρεθήκαν. Αφαιρέθηκε. Θα το αφαιρέσουμε και από το άλλο. Σε περίπτωση που σπάσει, δεν έφυγε από την πρώτη, το καλό το παλικάρι ξέρει και άλλο μονοπάτι. Έτσι. Ότι κάποτε συμβαίνει. Λοιπόν, θα αφαιρέσουμε λοιπόν και το κοκκαλάκι από το, από το μυρό. Θα μας μαγειρέψει σήμερα ο άντρος Μιχάλη. Ήρθες και είπα να μαγειρέψει. Κοίταξε, εγώ θα σας κάνω το κοτόπουλο το γεμιστό και μετά θα αναλάβει η Λίζα να το, να το ψήσει, που ξέρει για το φούρνο της καλύτερα. Mm-hmm. Αφαιρούμε αυτές τις αβένες από την πέτσα, γιατί δεν τις θέλουμε. Τώρα θα αφαιρέσουμε το και το, θα βγάλουμε mm-hmm. το ζυνάπι, το κοκκαλάκι που είναι παστουσνόμους, που είναι το wishbone. Το wishbone είναι το ζυνάπι που λέμε εμείς οι Κυπραίοι. Mm-hmm. Θα αφαιρέσουμε και το ζυνάπι, θα αφαιρέσουμε και τα κοκκαλάκια από την πάνω πλευρά της φτερούγας. Έτσι. Αφαιρούμε όλους τους τένοντες, θα το τραβήσουμε και θα το αφαιρέσουμε έτσι. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά, θα το βοηθήσουμε λίγο τους τένοντες γύρω γύρω. Έτσι. Θα το τραβήσουμε και να το αφαιρέσουμε. Λοιπόν, το κοτόπουλο μας είναι εντελώς ξεκοκαλισμένο. Ωραία. Τις φτερούγες εγύρισα τις προς τα μέσα, για να μην κρέμονται πόξο από το κοτόπουλο. Θα τις κόψω όμως. Και εδώ θα κάνουμε... Λοιπόν, σε αυτήν την περίπτωση δεν θα χρειαστούμε τον ποπό του κοτόπουλου. Θα το δώσουμε στη γάτα. Ναι, η Λίζα αγαπά την πολλά. Επειδή αγαπούμε τα ζώα. Λοιπόν, θα αφαιρέσουμε τα δύο παραφύλλετα. Ναι. Έχει ένα κοκκαλάκι που μας εξέφυγε, θα το βγάλουμε. Έτσι. Λοιπόν, το παραφύλλετο το ένα, θα το βάλουμε εδώ που χωρίζει τον μπούτι με το στήθος. Κατάλαβες. Θα το για, να βάλουμε, γεμίσει, για να γεμίσει ο τόπος, ναι, έτσι. Στα εστιατόρια, Νίκο, κάνουν το φιλετάκι και βάλουν το στον πούτιν που είναι πιο μικρό για να σοβαρή μερίδα. Και δεν το παίρνει χαπαρή κανένας. Έτσι, λέει, λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ πέτσα που δεν τη χρειαζόμαστε. Φέρμα. Οι φτερούγες, θα τις βάλουμε τις φτερούγες μας μέσα, για να μας κλείσει, εδώ που έχει κενό. Λοιπόν, το κοτόπουλο μας είναι έτοιμο για να το γεμίσουμε. Αν είναι πολλά πασίδαμε, επειδή, επειδή πάντα κάνουμε αυτή την πράξη, βγάλουμε το πιο παχουλό και το βάλουμε εκεί που έχει τρύπες και το ίδιο από την άλλη πλευρά. Έτσι. Λοιπόν, το κοτόπουλο μας τώρα είναι έτοιμο για να, το γεμίσουμε. Που τα χρειαζόμαστε να πιω. Όχι, προσωρινά. Θα σηκώσω το κοτόπουλο μου και θα το βάλω κάπου. Να βάλουμε καμιά αντικολλητική που κάτω ή χρειάζεται. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Okay. Θα πιάσουμε μία μπάνα. Ναι. Η μπάνα είναι η, πώς τη λέτε, η μπόλια. Η μπόλια. Η μπόλια στην Ελλάδα. Είναι η μπόλια. Λέγεται η σκέπη. Ναι. Εγώ την ξέρω ως μπόλια και ως μπάνα. Στα αγγλικά είναι το coal fat. Μπράβο. Στικό. Λοιπόν, η μπάνα μας είναι παραπάνω πιο μεγάλη από τη χρειαζόμαστε. Κλαίνουμε την μπάνα με το ξύδι. Είναι καλοπλημμένη. Ναι, απλώς τα ξέρει ο κόσμος ότι πρέπει να πληθεί, αλλά λοιπόν, και μετά τη χρησιμοποιούμε. Τώρα, θα πιάσουμε το κοτόπουλο μας, θα το βάλουμε εκεί που ήταν. Για να του δω και γεύση, να. Βασικά είναι για να μην κολλήσει το δίχτυ μας. Πάνω στην πέτσα. Πάνω στην πέτσα. Λοιπόν, μπορώ να έχω τα υλικά, Λίζα. Φίλοι και φίλες μου, τα υλικά μας είναι ένα κοτόπουλο από 2 μέχρι 2,5 κιλά, το ολόκληρο,
Θέλουμε μία μπανά, μία σκεπή, είναι περίπου 40-50 να μπορείς, ναι, για να μπορούμε να την τυλίξουμε. Να τυλίξουμε μέσα το κοτόπουλο. 6 φέτες μπέικον. 5-6 φέτες μπέικον, τούτα πάνω κάτω έχει σημασία. Ναι. Τη γαλοπούλα μας, 5-6 κομματάκια. 4-5 φέτες γαλοπούλα. Το τυράκι μας, φέτες, έταμ, 4-5 φετούλες, ναι. Πιπέρι, θέλουμε λίγο ελαιόλαδο και για τσίνον το σως που να κάνεις, πώς το λέεις, το gravy, θέλουμε 4-5 κοτσανάκια από το κομμάτια σέλαινο, τα δύο καροτάκια, τα σκορδάκια μας, 3-4 σκορδάκια και σκελίδες, σκελίδες και ένα μικρό προσμέτριο κρεμμυδάκι. Μέσα σε έναν παραγεμιστό κοτόπουλο βάζουμε ό,τι υλικά θέλουμε και ό,τι μπαχαρικά θέλουμε. Διότι αυτό το κοτόπουλο θα μπορούσε κάλλιστα να μην χρησιμοποιήσουμε κανέναν από αυτά τα υλικά. Μπορούσαμε να κάνουμε κιμάν από κοτόπουλο, να του βάλουμε ό,τι υλικά θέλουμε μέσα στον κιμά, να πλώσουμε τον κιμά, να βάλουμε και το τυρί μας και να το τυλίξουμε. Θα μπορούσε κάλλιστα αυτή η συνταγή να γίνει με ασιατικά μπαχαρικά. Όμως εμείς σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε αλλαντικά και τυρί. Δεν θα βάλουμε άλας, διότι μέσα στον μπέικον έχει πολύ άλας, μέσα στη γαλοπούλα έχει πολύ άλας, μέσα στο τυρί υπάρχει άλας. Γι' αυτό οπότε, το μόνο που θα βάλουμε σήμερα, θα βάλουμε λίγο πιπέρι τριμμένο. Λίζα, μπορείς να βάλεις λίγο όσο θέλεις. Είμαστε ελεύθεροι να βάλουμε όσο θέλουμε. Όχι, έλειπε όμως. Να καλύψουμε τα άλλα. Λοιπόν, επειδή το κοτόπουλο μας θα το τυλίξουμε με αυτόν τον τρόπο, το μπέικον μας θέλουμε να πάει στο ίσιο, ούτως ώστε όταν κόβουμε να μην φκένουν μικρά κομματάκια, να φκένει μια λωρίδα τυλιγμένη. Λοιπόν, πρώτα μέσα θα βάλουμε δύο φέτες τυρί. Βάζουμε μία φέτα τυρί εδώ και μία φέτα τυρί. Το τυρί είναι αυτό που θα μας ενώσει, που θα μας δέσει τα υλικά μας. Θα βάλουμε τη γαλοπούλα μας όπου θέλουμε. Πάνω στο τυρί. Ναι. Στο τέλος θα το κόβουμε. Δεν θα καταλαβαίνεις πού είναι το κάθε υλικό. Λοιπόν, θα βάλουμε τον μπέικον μας. Είπαμε ότι βάλουμε το έτσι, ούτως ώστε που θα το κόψουμε να είναι ένα πράγμα τυλιγμένο, να μην φκένει μικρά κομμάτια. Γατούλα μικρή. Έφαες. Εδώ και είναι τη σημειρωσιά του τυριού. Γιατί παραπονιές. Της γαλοπούλας. Θα βάλουμε ακόμα λίγο τυρί μέσα στη μέση. Το τυρί είναι αυτό που θα μας ενώσει τα υλικά μας μαζί. Λοιπόν, θα το αρχίσουμε να το τυλίγουμε και θα το τυλίξουμε έτσι. Η πάνω, μην είναι πίσω. Το ξέρω. Το ξέρω ότι μην είναι πίσω η πάνω και θα την περιποιηθούμε στο χρόνο καταλήλως. Ναι. Λοιπόν, θα κάνουμε έναν κουπέπι βέβαια. Θα κάνουμε ένα μεγάλο σεφταλί. Μπράβο, σεφταλί, ακριβώς. Θα το τυλίξουμε έτσι και θέλουμε εδώ, με φάση, εδώ που ήταν το άνοιγμα να πιάσει διπλό. Δύο φορές την πάνω. Από τα σχισμένα. Ναι. Λοιπόν, το ρολό μας είναι έτοιμο. Εδείξαμε. Θα πιάσουμε μία σωλήνα του υδραυλικού. Εγώ έπιασα το πρώτο κομμάτι της σωλήνας που έχει λεμόν άνοιγμα για να μπορεί να, για να μπει μέσα πιο εύκολα. Επειδή είναι μεγάλο το κοτόπουλο μας, βάλαμε μία σωλήνα των 5 ίντζων. 12,5 πόντους. Η άλλη σωλήνα που έφερα είναι εν των 4 ίντζων, είναι 10 πόντους. Είναι όταν δεν έχει γέμιση ή είναι μικρότερο το κοτόπουλο. Το δείχτη μπορείτε να πάρετε ένα κομμάτι από το χασαρό. Εγώ κάνω φιλετάκια με χοιρινό. Πιάνω έναν δοχείο πιο ψηλό που κάνω τα σμούθι και βολεύκει με έτσι. Να το δείξω. Βολεύκει με έτσι. Άμα δεν έχουμε τούτη σελίδα. Το είδα. Λοιπόν, θα βάλουμε το κοτόπουλο μας μέσα. Αλλά είναι εύκολο και τούτο να προμηθευτούν. Θα βάλουμε το κοτόπουλο μας μέσα. Έτσι. Τέλειωσε. Λοιπόν, τώρα. Σε το εύκολο δέσιμο, φίλε. Στο σημείο τούτο θα πιάσουμε τις κλωστούες. Έναν από τα λαστιχάκια κοντά εκεί που το που θέλουμε να δέσουμε. Που θέλουμε να το δέσουμε, θα το πιάσουμε από τις δύο πλευρές και θα το τραβήσουμε. Έτσι, θα το τραβήσουμε καλά. Έτσι, καλά και θα το δίσουμε.
Και από τη μια εγώ τραβώ. Έναν κόμπο, ακόμα έναν κόμπο. Έπιασα το δίπλανο, δεν έχει σημασία. Και με το ένα μπάλε δίνω το κάπου. Με το ένα γίνεται καλύτερα. Εγώ με το ένα που τραβώ. Ωραία. Τραβώ το έτσι, πιο παλιές, έτσι, σε δύο του γυρό. Το ίδιο. Κάνω το ένα. Εντάξει. Και με το ένα και με τα δύο. Τούτα δεν τα αφαιρούμε, γιατί την ώρα που να το γυρίζουμε, θέλουμε το να... θα το είναι για να μην και με τα χέρια μας. Θα το στρώσεις έτσι όμως. Το σανίδι είναι τέλειος, Ελίζα. Φεύγει. Θα βάλουμε μέσα στο ταψί μας λοιπόν το ρολό μας το κοτόπουλο και θα προσθέσουμε τα υλικά μας για τη σάλτσα. Όχι, εμπερίσσεμα να το βάλουμε στο ψυγείο. Περίμενε. Λοιπόν, θα κόψουμε. Αφήστε μέσα. Και τούτο έτσι. Η γεύση μπορεί να κάνει. Καλά, δεν αφαιρούμε τίποτε. Θα κόψουμε το καρότο μας. Που τη μια και από την άλλη. Για να... Πρώτα για να μην καεί το ταψίν και δεύτερον να βγάλει γεύση. Να μην βάλουμε ένα αντικοτικό. Θα κόψουμε και τα σκόρδα. Χωρίς να τα ξεφλουδίσουμε. Θα βάλουμε και το κρεμμύδι χωρίς να το ξεφλουδίσουμε. Απλώς κόψαμε τα δύο άκρια. Διότι αυτό θα δώσει χρώμα μέσα στη σάλτσα μας. Εμπλημένο όμως το κρεμμύδι. Μια χαρά πλημμένο βέβαια. Για να το τονίσουμε. Ναι. Τα φύλλα αφού τα βγάλεις το ένα μετά το άλλο, Μιχάλη. Λοιπόν, θα κόψουμε και λίγα κοτσάνια σέλαινο μέσα. Ναι, ή μικρά ή μεγάλα, δεν έχει σημασία, είναι για να δώσει γεύση στη σάλτσα μας. Όλα πλημμένα τα υλικά. Όλα πλημμένα. Ναι, ανάψω στους 200. Αέρα, αέρα που το βάλω. Όπως και αν το βάλεις γίνεται. Έλα σου πω, έχω αέρα και αντιστάσει και γίνεται πολλά ωραίο. Έχω και αέρα και αντιστάσει. Το κοτόπουλο μας το έχουμε τοποθετήσει μέσα στο ταψί, μαζί με τα μυρωδικά, τα λαχανικά. Θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο. Έφερε πολύ, διότι θα αφαιρέσει το λίπος του κοτόπουλου. Το λίπος του κοτόπουλου και της πάνας. Μάλιστα. Λοιπόν, θα βάλουμε ακόμα λίγο. Θα βάλουμε ακόμα λίγα αρτήματα. Μάλιστα. Και μην ανησυχείτε. Διότι όταν είναι να κάνουμε τον gravy, θα διορθώσουμε το άλας μέσα στον gravy. Οπότε, τέλειωσε και τούτο. Στη συνέχεια, όταν το φαΐ μας δεν έχει ντομάτα, όπως αυτόν τώρα, ναι, μπορούμε να βάλουμε έναν αλουμινό χαρτό. Αν είχε ντομάτα, έπρεπε να βάλω και το χαρτί της κουζίνας. Επειδή δεν έχει μέσα ντομάτα, θα μαζέψω το αλουμινό χαρτό μου έτσι, ίσα-ίσα για να καλύψω το κοτόπουλο. Αυτό θα πάει στο φούρνο. Θα χρειαστεί 90 λεπτά για να ψηθεί. Περίπου 1,5 ώρα. 1,5 ώρα. Τα πρώτα 20 λεπτά πρέπει να είναι στους 200 βαθμούς. Τα επόμενα 20 λεπτά θα είναι στους 180 βαθμούς. Και τα υπόλοιπα 50 λεπτά μπορεί να είναι στους 160-170. Να παίξουμε. Άρα όπως δουλεύει ο ξυλόφουρνος. Βεβαίως. Ναι. Στο ενδιάμεσο θα ξεσκεπάσουμε το κοτόπουλο μας, να το γυρίσουμε από όλες τις πλευρές και θα είναι έτοιμος σε μια μισή ώρα. Βάλε Μαρία κρασάκι της Αγίας Μαύρης που το τσιλάνει. Λοιπόν άντρο, παρόλο που να δοκιμάσουμε και το κοτόπουλο, είπα να δοκιμάσω και το σηκωτάκι του κοτόπουλου. Με το σκόρτο. Το οποίο πρέπει να είναι πολύ νοστιμό. Πάρα πολύ νοστιμό. Ακόμα στα κάρβουνα θα ήταν πιο ωραίο. Μα πάρα πολύ νοστιμό. Να κάνεις πολλές σεφταλιές με το σηκωτάκι και το σκόρτο. Να τα περάσεις όπως τα σεφταλιά πας στα σουβλιά και να τα βάλεις στα κάρβουνα. Και είναι πολύ ωραίος μεζές. Ένα λεπτό μόνο. Ειδικά για το χειμώνα. Άντε Μαρία, δεν Νίκο, εισηγεία. Εισηγεία σας. Στην υγεία σας. Ωραία χειμωνιάτικη, αλλά ωραία μέρα. Ηλιόλουστη τη μέρα. Τι είμαστε, στην υγεία σας. Στην υγεία σας. Υγεία. Άντε, πέμπας κατά το κοτόπουλο, μην πάλι περιμένω μέσα. Σειρά του κοτόπουλου. Ναι. Του. Την τιμητική του. Να μου Νίκο. Ωραία. Δοκίμασες το. Νίκο, δοκίμασες το. Το κοτόπουλο δοκίμασα το και είναι πολύ ωραίο. Ναι. Ευσάτο. Έτω. Έλα, Μιχάλη μου, έρχομαι. Σήμερα μαγείρεψε μας ο φίλος ο άντρος. Πολύ διαφορετικό, ωραιότατο. Γουρμέ φαγητό.
Μαλακό, γιουσάτο. Άντε, μήνα, εγώ έρχομαι. Άντε, εισηγεία, πιάστε τα κρασιά σας. Άντε, έλα Μιχάλη. Και εσύ εισηγεία, να κάνουμε την εισηγεία για το κλείσω. Θηριά σας. Άντε, έλα Μαρία Μερόπη. Θηριά σας. Μαρία, άντε. Και καλές στιγμές. Εισηγεία, Νίκο. Άντε, εισηγεία, ναι. Καθυστερήσαμε το Μερόπη, εράφτης του εσύ. Άντε, Μιχάλη μου. Καλή συνέχεια. Like σε αυτό το ξεχωριστό βίντεο, το οποίο περιέχει και το ξυκοκάλισμα του κοτόπουλου και αυτή το ωραία συνταγή με τη γέμιση, κάτι ξεχωριστό. Γιορτινών, όπως είπε ο άντρος, το κάνει σε ξεχωριστές μέρες για ξεχωριστούς καλεσμένους. Εκεί που δεν θέλουμε να σηκώκαλα μέσα στο πιάτο, δηλαδή σε έναν επίσημο τραπέζι, δεν επιτρέπεται να έχει κόκκαλα μέσα στο πιάνο για να ανακατώνει άλλες κόκκαλα και κοκκαλούθια και να πιάνει με το χέρι του. Το κρασάκι μας υπέροχο, ωραίο. Πολλά ωραίο. Να πουλάνε το κρασάκι, άντρο. Πολλά ωραίο. Ξεχωριστό, να. Άρα είναι όλα ξεχωριστά σήμερα, φίλοι και φίλες. Και με ξεχωριστούς φίλες. Ξεχωριστή παρέα. Εντάξει, τους βλέπουμε τον Νίκο και την Μαρία τακτικά, αλλά δεν πάβουν να είναι ξεχωριστοί. Διαλεκτή φίλη και ο φίλος ο Σεφάντρος τελευταίος που τον γνωρίσαμε.